Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Βούλτεψη. Μεθαύριο έχουμε την πρώτη εκλογή. Ο κύριος Σαμαράς έγραψε και ένα άρθρο χτες, όπως συζητούσαμε προηγουμένως στη Real News, όπου καλεί και τους βουλευτές της Δημάρ και της, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, πώς να το πω, να το ξανασκεφτούνε, αναπτύσσει επιχειρήματα. Τι λέει η κυβέρνηση τώρα, σε ποιο κομβικό σημείο βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στο σημείο κατά το οποίο πρέπει όλοι οι βουλευτές να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει χρόνος για αυτά τα οποία συζητούν. Η χώρα ξαναβρέθηκε δυστυχώς στην κόψη του ξηραφιού. Έχουμε προειδοποιηθεί από τους διεθνείς οίκους ότι με την προκήρυξη των εκλογών θα θεωρηθεί η χώρα σε πιστωτικό γεγονός. Όχι δα. Ναι, βέβαια, ο Μούντις το είπε την Παρασκευή το βράδυ, ότι αν προκηρυχθούν εκλογές θα θεωρηθεί αρνητικό προπιστωτικό γεγονός. Τι εννοεί, δηλαδή, μισό λεπτό. Εκλέγουμε, προκηρύσσονται εκλογές, φαλιρίζει η χώρα? Όχι, σας λέω τώρα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Ναι. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Κοιτάξτε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δεν θα γίνει δικτατορία? Θα σας πω κάτι. Δεν πρόκειται. Πώς θα γίνει δηλαδή? Αν προκηρυχθούν εκλογές, αν οδηγηθούμε αναγκαστικά, θα θεωρηθεί πιστωτικό γεγονός? Κοιτάξτε, δεν πρόκειται περί δικτατορίας, πρόκειται περί της πραγματικότητας. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η χώρα βρισκόταν ήδη σε πορεία ανάκαμψης, είχε αρχίσει ήδη η ανάπτυξή της. Συζητούμε την συμφωνία εξόδου από το μνημόνιο και ξαφνικά κάποιοι θέλουν να την πάνε πίσω. Μισό λεπτό. Προφανώς, επειδή δεν θέλουν να φύγει το μνημόνιο. Ως τώρα ήμασταν 5 χρόνια σε αυτή τη Μέγκενη, διότι ξέραμε ότι πιστωτικό γεγονός είναι όταν μια χώρα λύγει ένα ομολογό της και δεν πληρώνει. Ναι. Και σου λέω άλλος, όπα, κατέρευσε. Φαλήρισε, γεια σας. Τώρα, πιστωτικό γεγονός είναι κατά τη βούληση ενός, ας πούμε, τον οποίο επικαλείστε κιόλας. Να πω κάτι. Θεωρώ ότι έχει πιστωτικό γεγονός. Να πω κάτι. Καταρχήν, τι επικαλείστε, κάποιον αναλυτή? Όχι. Ποιος το είπε? Έκθεση του Μούντις είναι την Παρασκευή. Και επειδή είναι έκθεση του Μούντις, πρέπει εσείς να την υιοθετείτε και να το αναφέρω. Μα δεν είναι το θέμα αν το υιοθετώ εγώ. Οι ίδιοι οίκοι υποβάθμισαν τη Φιλανδία και τη Γαλλία. Δεν είναι θέμα αν συμφωνώ ή όχι με τους οίκους. Έχω άποψη. Αλλά, κύριε Βούλτεψη, αν ένας αναλυτής προβλέπει ότι αν προκριθούν εκλογές θα μπλέξουν τα πράγματα και μπορεί να οδηγηθούμε μετά από 4 μήνες σε αυτό, είναι ένα άλλο θέμα από αυτό που συζητάμε τώρα. Ακούστε να δείτε. Δεν βλέπει μόνο προκήρυξη εκλογών. Ακούει και πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να ακούγονται. Δηλαδή, ακούει ότι εμείς είμαστε σκληρά καρύδια, ότι εμείς θα πάμε για μια διαπραγμάτευση στη διάρκεια της οποίας θα παγώσουμε ή θα θάψουμε το χρέος και δεν θα πληρώνουμε τοκοχρεωλήσια. Ακούει ότι θα βαράνε τα νταούλια και θα χορεύουν εταίροι και αγορές. Τα νταούλια, οι λίρες, οι ζουρνάδες. Ακούστε να δείτε, εδώ τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Εάν κινδυνεύσει η θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό αποτελεί κάζους μπέλι, αιτία πολέμου. Αυτά όλα τα οποία ακούγονται οδηγούν σε αυτό, σε διακινδύνευση της χώρας όσον αφορά τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Βούλτεψη, 2 λεπτά, διότι λοιπόν, είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όλα αυτά τα περιχωρού με νταούλια, τα περί σκληρών καραϊδιών, τα περί δεν θα πληρώνουμε τα τοκοχρεωλήσια, δεν θα πληρώνουμε για 5 χρόνια.